Η ισχυρή έκρηξη, η οποία σημειώθηκε σε οικία 32χρονη, 15 λεπτά μετά τι 3 τα ξημερώματα, σήκωσε στο πόδι του κατοίκου τη οδού Μόδε του Παντελή στην Ορόκληνη. Στι σκηνέ, έσπευσαν μέλη του τμήματο Ανοιχνεύσεω Εγκλημάτων Λάρνακα και του αστυνομικού σταθμού τη περιοχή. Ο εκρηκτικό μηχανισμό τοποθήκε στη βεράντα τη κατοικία και υπέστηκαν ζημίε στο δάπεδο τη βεράντα και η αλουμινένια μπαρκονοπόρτα. Όπω διαπιστώθηκε, πρόκειτο για αυτοσχέδια βόμβα υψηλή ισχύω, η οποία πυροδοτήθηκε με βραδίκαυστο και πυροκροτητή. Πίσω από τη νέα εγκληματική ενέργεια, η αστυνομία βλέπει οικονομικέ διαφορέ. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο δράστη ή οι δράστε είχαν στόχο τον πατέρα τη ιδιοκτήτρια, πρώην παράγοντα ποδοσφαιρική ομάδα, η οικία του οποίου βρίσκεται ακριβώ δίπλα. Τα κίνητρα των δραστών φαίνεται να σχετίζονται με οικονομικέ δοσοληψίε που είχε ο πατέρα τη ιδιοκτητρια πρωην παραγοντα ποδοσφαιρικη ομαδα η οικια του οποιου βρισκεται ακριβω διπλα τα κινητρα ο δραστων φαινεται να σχετιζονται με οικονομικε δοσοληψιε που ειχε ο πατερα τη παραπονουμενη στα γραφεία του τμήματο Ανιχνεύσεω Εγκλημάτων Λάρνακα, κλήθηκαν ήδη αρκετά πρόσωπα για ανάκριση και δεν αποκλείεται τι επόμενε ώρε να προκύψουν και συλλήψει.